Θα μου επιτρέψετε, για τον κύριο Θεοχάρη ήθελα ένα σχόλιο, ο οποίος χθες προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς έχετε 4 βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από το ποτάμι. 5. Σωστά. Και έχουμε τώρα τους 2 να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τους 3 να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η κυρία Μάρκου. Είναι και ο κύριος Φωτήλας. Σωστά. Και τώρα ο κύριος. Ναι, και ο κύριος Θεοχάρης. Ναι, δυστυχώς δεν είναι μία. Δεν περιποιεί τιμή στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Έχω πει επανειλημμένως ότι θεωρώ ότι η συνείδηση του κάθε βουλευτή είναι και ο οδηγός του. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξουν στιγμές που ένας βουλευτής να θεωρεί ότι τον χωρίζουν σημαντικά πράγματα από το κόμμα του. Γιατί μπορεί να έχουν συμβεί διάφορες στο μεσοδιάστημα πραγματικότητες, μετακινήσεων, απόψεων βασικών. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι πολιτικά ορθό και δεν είναι πολιτικά έντιμο να μεταφέρει κάποιος βουλευτής την έδρα που με ένα κόμμα έχει κερδίσει σε ένα άλλο κόμμα. Διότι αυτό παραβαίνει τη βούληση των εντολέων του, δηλαδή των πολιτών, οι οποίοι όταν ψηφίζουν... Και έχουμε και μια αλλίωση της... Ναι, είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι ανεξάρτητος, να σε διαγράψουν... Να ανεξαρτητοποιηθεί ένας βουλευτής και να λειτουργεί ως ανεξάρτητος στην Βουλή και άλλο βεβαίως να μεταφέρει την έδρα του αυτή σε ένα άλλο κόμμα. Μάλιστα, κύριε Διαμαντόπουλε, και εσείς είχατε ένα περιστατικό και δεν έφυγε ο κύριος Σαρίδης. Ναι. Τον φιλοξενήσαμε και το πρωί. Είπε: εγώ παραμένω στην Ένωση Κεντρών. Ωστόσο, ψήφισε προϋπολογισμό. Υπάρχει θέμα για τον συγκεκριμένο βουλευτή? Θέμα δεν υπάρχει. Εγώ θα πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι ο καθένας κρίνεται για τις πράξεις του και τις αποφάσεις του εντός και εκτός κοινοβουλίου. Δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, από τον βουλευτή μας. Περιμέναμε ότι θα καταψήφιζε τον προϋπολογισμό και θα στήριζε τον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη. Από εκεί και πέρα πήρε μια δική του απόφαση. Εμείς θα συζητήσουμε με το κόμμα. Ο κύριος Λεβέντης θα ακούσει τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος και θα πάρει τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το μέλλον του κύριου Σαρίδη? Όχι, καμία απόφαση. Καμία απόφαση. Εμείς συνεχίζουμε όπως. Γιατί κινδυνεύετε να μείνετε και χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Εσείς ψηφιστήκατε για να είσαστε ως κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή και ξαφνικά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς σε κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δίνουμε τον αγώνα μας σταθερά στην κοινωνία. Με την έννοια του κανονισμού της Βουλής. Ναι, με την έννοια του κανονισμού της Βουλής. Εμείς όμως, να σας πω, και οι αρχές του κυρίου Λεβέντη είναι ο αγώνας στην κοινωνία. Εμείς δίνουμε τον αγώνα μας κάθε μέρα στην κοινωνία. Είμαστε στον κόσμο μπροστά. Ακούμε τον κόσμο, ακούμε τα παράπονα και τον προβληματισμό του κόσμου. Και αυτό που ενδιαφέρει, για να κλείσω το θέμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι τι λύσεις θα δώσουμε. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αν μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα το τάδε κόμμα. Θέλει λύσεις, προτάσεις. Αυτό κάνει η Ένωση Κεντρών, αυτό κάνει ο Βασίλης Λεβέντης ξεκάθαρα. Ωραία. Κύριε Αλεξάνδρη, πρέπει να πάρουμε τη ζήτηση. Μια κουβέντα για το προηγούμενο από μόνο. Σαφώς. Εγώ με ανακούφιση άκουσα τα περί μετακίνησης του κυρίου Θεοχάρη στη Νέα Δημοκρατία. Ανακούφιση γιατί. Φλέρταρε και με εσάς όμως, έτσι. Κοιτάξτε, έκλεισε ένας κύκλος. Εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών ήμουν συνδικαλιστής τότε. Έχουμε ζήσει τον κύριο Θεοχάρη και είμαι έτοιμος να έρθω εδώ παρουσία του, να τα πω και παρουσία του. Όλα αυτά τα ζητήματα ζήσαμε όλη εκείνη τη φιλολογία περί ανεξάρτητων τεχνοκρατών, περί ανθρώπων που δεν επηρεαζόταν την πολιτική και διάφορα τέτοια. Ήταν από αυτούς που υλοποιήσανε σκληρές μνημονιακές πολιτικές, όπως τις απολύσεις των καθαριστηριών και άλλα ζητήματα. Με ανακούφιση λοιπόν βλέποτε ότι κατέληξε το πλοίο στο λιμάνι που έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή. Να πάρω και από σας ένα σχόλιο πολύ σύντομο γι' αυτό, αν θέλετε να το σχολιάσετε. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας δεν πρέπει να παραξενεύονται από τέτοιου είδους μετακινήσει. Συγκουλήσεις, ευκαιριακές, ποδοσφαιρικές, κάπως έτσι. Γιατί έχω πολλά μηνύματα τέτοιου τύπου, να ξέρετε. Γιατί κατά τη γνώμη μας, βάση για αυτές τις μετακινήσεις είναι η πολιτική σύμπλευση που υπάρχει γύρω από τα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα, που επιτρέπουν οι όποιες μικρές διαφοροποιήσεις να γίνονται τέτοιου είδους μεταγράφες. Κυρίως πρέπει να σταθούν στην ουσία των ζητημάτων. Στην πολιτική. Που είτε έτσι είτε αλλιώς και τα συγκεκριμένα πρόσωπα συμφωνούν και στηρίζουν μια δοσμένη πολιτική, ανεξάρτητα από το πώς αυτή μπορεί να εκφράζεται στις λεπτομέρειές της. Κύριε Αλεξάνδρη, πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Ένταση. Πολύ ένταση. Κοίταμε και την ένταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον πρόεδρο της Βουλής. Χαρακτηρισμούς. Τελικά η ουσία αυτού του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού είναι ότι βλέπουμε τις κάλπες και πάμε με μια αντιπαράθεση τέτοιας λογικής και δεν βλέπουμε την οικονομία και ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά μας. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε την ένταση. Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν βλέπουμε εικόνες σαν αυτές που προσβάλλουν και τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο
σαν αυτές που είδαμε χτες στη Βουλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν είμαστε μια λογική ένταση, γιατί χτες ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Ήταν μια όμορφη μέρα για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταφέραμε το 2015 και μέσα στη χθεσινή μέρα και στην προχθεσινή, αλλά κυρίως στη χθεσινή μέρα, απεικονίσαμε όλον αυτόν τον αγώνα που έγινε με αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και απεικονίσαμε και την προσπάθεια και τα αποτελέσματα. Διότι αυτό που δεν θέλουν να πούν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ειδικά αυτοί που θέλουν να μας ξαναγυρίσουν στο χτες, είναι ότι με τον πιο τεκμηριωμένο τρόπο και ο Πρωθυπουργός και πάρα πολλοί υπουργοί αποδείξαν με στοιχεία το τι καταφέραμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και έχουμε ένα προϋπολογισμό. Σας αφισβητούν, κύριε Αλεξιάδη, σας λένε 100 δισεκατομμύρια χρεώσατε το κράτος, το χρέος. Καλά, λίγα λένε, γιατί έχουμε ακούσει. Κοιτάξτε, αυτό είναι για ανέκδοτο πλέον. Έχουμε ακούσει για 200 δισεκατομμύρια, για 100 δισεκατομμύρια, για 65, για 80, αλλά απήντησε και ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί με τον πιο σαφή τρόπο σε αυτό το ζήτημα. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας, επιστρέφει στην κοινωνία αυτά τα οποία έπρεπε να επιστραφούν εδώ και πολλά χρόνια. Και δείχνουν, θα πω αμέσως γι' αυτό. Και δίνουν και αναπτυξιακές προοπτικές στη χώρα. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό, αλλά καταφέραμε και το κάναμε. Σε αυτό που λέτε τώρα με την υπερφορολόγηση. Ποιοι μας κατηγορούν για υπερφορολόγηση, διότι έχει σημασία ποιος αποδίδει και την κατηγορία. Αυτοί οι οποίοι πήραν τους φόρους στην περιουσία στα 650 εκατομμύρια περίπου και τους πήγαν στα 3,4 δισεκατομμύρια. Αυτοί μας κατηγορούν και μας κουνούν το δάχτυλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση για το θέμα της υπερφορολόγησης, ο πίνακας 3.1 από την τελευταία έκθεση του ΩΣΑ, που δείχνει το τελικό ποσοστό εσόδων, φορολογικά έσοδα, ασφαλιστικές εισφορές, λοιπά έσοδα στις χώρες του ΩΣΑ, δείχνει τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον έχω εδώ να το δείξουμε. Δείχνει λοιπόν ότι πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ως ποσοστό του ΑΕΠ στα θέματα της φορολογίας. Αυτό που θα συμφωνήσω μαζί σας και με οποιοδήποτε άλλο το πει, είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε μία άδικη κατανομή φορολογικών βαρών. Γι' αυτό δεν και η κυβέρνηση. Να διορθώσει αυτό. Μα αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό κάνουμε και με μείωση φορολογικών συντελεστών και με μείωση του ΕΜΦΙΑ κατά 260 εκατομμύρια και με μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό ξεκινήσαμε λένε και κάναμε. Σας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είστε 100 μέρες κυβέρνηση, αλλά είστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Αυτό δείχνει μια πολιτική ικανότητα. Αυτό πρέπει να μας αναγνωρίσουν και όχι να μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι βύθισαν τη χώρα στα μνημόνια, να κατηγορούν εμάς γιατί καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δηλαδή, τι περιμέναμε να κάνουμε, να αυτοπυρποληθούμε στο Σύνταγμα. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Σώσαμε τη χώρα από εκεί που την είχαν οδηγήσει. Κύριε Τζίμα, ναι. Πώς τον είδατε τον προϋπολογισμό? Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε.